centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Δακόπουλε, για να μας πείτε λίγο τι γίνεται. Είμαστε 22 του μήνα σήμερα. Αύριο λογικά αναμένουμε τις ανακοινώσεις, γιατί γίνονται πάντα μια μέρα νωρίτερα, έτσι δεν είναι? Αύριο αναμένουμε τις ανακοινώσεις για το τι θα γίνει στην Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας μετά την δεκαήμερη παράταση της καραντίνας. Τι κλίμα επικρατεί στα έξι χωριά? Νομίζω το κύριο συνέστημα που επικρατεί αυτή τη στιγμή είναι η κούραση. Ναι. Αλλά και η ελπίδα ότι έφτασε αυτή ο Γολγοθά στο τέλος και ότι όντως από αύριο και από ό,τι ξέρω και χωρίς ανακοινώσεις αυτόματα θα λυθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Υπάρχει περίπτωση να μην ακούσουμε καν ανακοίνωση δηλαδή? Νομίζω ότι η ενήμερες που είχα εγώ ήταν ότι θα λυθεί αυτόματα χωρίς περαιτέρω. Μάλιστα. Ενέργειες. Άρα δεν θα, ούτε καν θα υποθεί ότι λύγουμε την καραντίνα. Πιθανότατα θα το αναφέρουν οι άνθρωποι, αλλά εμείς το αναμένουμε ως τελεσμένο γεγονός. Πάντως χρειάζεται μια διευκρίνηση, διότι και η Μεσοποταμία φαντάζομαι θα πάει στα υπόλοιπα μέτρα του νομού Καστοριάς. Δεν μπορεί να πάει στα παραδικά. Είναι για άλλες τρεις μέρες. Ναι. Για άλλες τρεις μέρες μέχρι τις 27 του μήνα. Και μετά βλέπουμε όλοι μαζί που θα πάμε. Ακριβώς. Στον Δήμο λοιπόν τι πληροφορίες μαζεύετε, κύριε Δακόπουλε, αυτή τη στιγμή? Η καθημερινή μου επαφή με τη βοήθεια στο σπίτι είναι ενθαρρυντικά τα μηνύματα που λαμβάνω. Έχουν λυθεί το πλήστο των προβλημάτων. Ναι. Μικροπροβλήματα καθημερινά θα δημιουργούνται. Δυστυχώς μακάρι να ήμασταν τόσο ικανοί και με μεγάλο αριθμό να λύνονται αμέσως και χωρίς προβλήματα, αλλά δυστυχώς αυτό είναι ανέφικτο. Αλλά είμαστε εκεί, η παρουσία μας καθημερινή. Ναι. Ακόμα και τις μέρες των γιορτών ο κόσμος είχε τη φροντίδα που απαιτείται. Τα παιδιά κάνουν υπεράνθρωπη προσπάθεια και αυτά έχουν κουραστεί με το δίκιο τους. Πλησιάζει το τέλος, όλοι μαζί έχουμε φέρει εις πέρας νομίζω όσο το δυνατόν καλύτερα όλη αυτή τον αγώνα που δώσαμε. Τα θέματα που υπήρχαν, παραδείγματος χάρη και με τα ATM που μας έλεγαν ότι μπορείτε με το βοήθεια στο σπίτι να δώσετε κάρτα, PIN κτλ. Αυτά πώς περπάτησαν, κύριε Δακόπουλε, που ήταν, όπως ακούγαμε, τουλάχιστον πολύ σοβαρά θέματα. Ναι, ναι. Υπήρξε νομίζω και λίγο διόγκωση σε όλο αυτό το ζήτημα, διότι εγώ είχα καθημερινές επαφές τότε με το θέμα των ATM. Μιλούσα και με ανθρώπους εντός της Μεσοποταμίας. Ναι. Η ροή και η χρηματοδότηση του ATM ήταν καθημερινή. Η φροντίδα δηλαδή της τράπεζας ήταν στην περιοχή τόσο ώστε να μην λείψουν ποτέ χρήματα. Το θέμα είναι ότι δεν είχαν πρόσβαση να πάνε στο ATM. Κοιτάξτε να δείτε, υπήρχε μια ελαφρά ανοχή, αρκεί να μην υπήρχε συνοστισμός. Δηλαδή αυτό που λέγαμε είναι να μην πηγαίνουν 4-5 άτομα μαζί. Αν βλέπουν κόσμο να αποχωρούν, αν δεν βλέπουν να σταματήσει ο άνθρωπος να πάρει τα λεφτά του και να πάει σπίτι. Υπήρξε μια ανοχή στο τέλος. Υπήρξε μια. Σε ειδικές περιπτώσεις όπου ήταν αδύνατον ή ήταν άγνωστη η χρήση της κάρτας από ηλικιωμένους κυρίως, σε αυτούς η βοήθεια στο σπίτι φρόντισε να τους προμηθεύσει με τα απαραίτητα χρήματα. Ή οι κάτοικοι των άλλων χωριών πλην της Μεσοποταμίας που. Πώς θα πήγαιναν μέχρι το ATM της Μεσοποταμίας, πώς θα μετακινούνταν, και αυτό ήταν ένα θέμα. Είχαμε συνεννοηθεί με την αστυνομία με μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τελειώσει τα χρήματα. Ναι. Να μπορεί κάποιος εύκολα να πάει στο ATM με το αυτοκίνητό του, να σταματήσει, να βγάλει τα λεφτά και να επιστρέψει σπίτι. Μάλιστα. Αυτά δηλαδή τέτοια προβλήματα προέκυψαν και τα δίναμε λύση εκείνη την ώρα. Ή ας πούμε ένας γιατρός έπρεπε να εξετάσει ένα βρέφος, η αστυνομία στην αρχή βάζει τον νόμο. Δεν του το επέτρεπε με την ανοχή σε εισαγωγικά, με την προφυλάξη που έπρεπε να πάρει και με τη γνώση όλων των αρμοδίων, ο άνθρωπος έκανε τη δουλειά του, το ευρέφος εξετάστηκε και επέστρεψε. Τέτοια γινόταν καθημερινά, δεν χρειάζονταν να τα δημοσιοποιούμε. Τέτοια προβλήματα έπρεπε να τα λύνουμε καθημερινά και πολλές φορές την ημέρα. Τώρα, κύριε Δακόπουλε, βέβαια είναι της κυρίας Θεοχάρη το θέμα, αλλά τα υπόλοιπα με αγρότες και κοινοτρόφους λύθηκαν. Στην πράξη τέλος πάντων βρήκαμε προβλήματα και άλλα, ή όλα πήγαν καλά μετά τη λύση που δόθηκε?
Αν εξαιρέσουμε την αναστάτωση που προκλήθηκαν από τις πρώτες μέρες και τις δηλώσεις του κυρίου Χαρδαλιά, νομίζω την επόμενη κιόλας, το θέμα λύθηκε. Ναι. Ωραία. Άρα δεν υπήρξε κάποιο περαιτέρω πρόβλημα σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή μου, όχι. Νομίζω ότι όλα κύλησαν ομαλά. Τι σας λένε οι άνθρωποι εκεί, κύριε Δακόπουλε? Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θέλουν να κάνουν μόλις 24 του μήνα λήξει αυτή η ιστορία? Νομίζω να απαλλαγούν από το στίγμα αυτό. Ναι. Δεν θέλουν πια να ακούν. Ακριβώς, ακριβώς. Σε καραντίνα η Μεσοποταμία. Έτσι, ακριβώς. Mm. Αυτό που ζούμε εμείς οι Καστοριανοί έξω από τα σύνορα της Καστοριάς, ζήσαν οι άνθρωποι. Ζήσαν οι άνθρωποι εντός του νόμου. Ακριβώς. Ακριβώς. Θέλουν λοιπόν πρώτα-πρώτα να απαλλαγούν από αυτό το χαρακτηρισμό η περιοχή της καραντίνας των ειδικών μέτρων. Δεν θεωρώ ότι πλέον έχουν κουραστεί, ήταν πειθαρχημένοι. Ναι. Βλέπετε ότι έχουν εξαφανιστεί σχεδόν. Ναι. Νομίζω ότι πρωτεύουν και το πλήρως ακριβά η Μεσοποταμία είναι η ανθρώπινη ζωή. Βέβαια, βέβαια. Και οφείλουμε να το σεβαστούμε αυτό, να σεβαστούμε τις οικογένειες που χάσανε τους ανθρώπους τους. Να υποστηρίξουμε αυτόν τον κόσμο, να το συγχαρούμε για τον αγώνα που έκανε. Και θεωρώ ότι ο νομός σιγά σιγά να βγαίνει από αυτό το έφταση, ας πούμε. Και πιστεύω ότι είμαστε λίγο πιο μπροστά από την υπόλοιπη Ελλάδα και ελπίζω σαν γιατρός να βελτιωθεί. Τώρα, κύριε Δακόπουλε, κάποια μηνύματα εδώ στον σταθμό και κάποια ερωτήματα και για τις δομές των μεταναστών. Βλέπετε τι έγινε στην Αθήνα και στις άλλες περιοχές των πάντων. Και ρωτάνε πάρα πολύ τι γίνεται και με τις δομές στην Καστοριά. Δεν ξέρω βέβαια αν έχετε ασχοληθεί και σαν Δήμος, γιατί και οι δύο δομές είναι μέσα στο Δήμο της Καστοριάς. Εμείς σαν Δήμος έχουμε ενημερώσει στις αρμόδιες αρχές. Είμαστε στη συνεχή επαφή μαζί τους. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι τέτοιες ενέργειες γίνονται από κεντρικότερα. Από το νεοδί μας έχουν πει ότι γίνεται. Από το νεοδί κυρίως και τα λοιπά. Αλλά εσείς σαν Δήμος έχετε ζητήσει να σημάνει κάποιο συναγερμός, δηλαδή να υπάρξει κάποιο κρούσμα. Γιατί όπως βλέπεις στην Ελλάδα η εξέταση για κορονοϊό γίνεται μόνο σε περιπτώσεις ανθρώπων που νοσούν. Ναι. Τώρα, αν προκύψει κάποιο μεγαλύτερο εύρος, μεγαλύτερη κλίμακα εξέτασης με νέες μεθόδους, αυτό θα το εξετάσει φαντάζομαι. Το θέμα είναι ότι επειδή ζουν πολλοί άνθρωποι σε ένα μέρος, σε ένα ξενοδοχείο, σε έναν ξενώνα κτλ., αυτό δημιουργεί από μόνο του κάποιες υποψίες ή είναι να χτυπάει κάτι κόκκινο εκεί. Γι' αυτό έλεγαν προληπτικά ζητήσατε σαν Δήμος να. Ή αν ξέρετε αν έγινε και προληπτική δειγματοληψία από αυτές τις δομές. Όχι, κάτι τέτοιο δεν γνωρίζω. Δεν το γνωρίζετε. Αυτό πρέπει να ενημερωθείτε από το νοσοκομείο, γιατί είναι η καθήλυνα αρμόδια για αιτία. Ναι. Αν δίδωσε εντολή δηλαδή να ελεγχθεί τέτοιο. Πάντως να πούμε ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει ακουστεί ότι μεταφέρθηκε στο και σαν ύποπτο κρούσμα κάποιος. Ακριβώς. Αν είχε γίνει αυτό θα είχε γίνει πολύ μεγάλος. Θα είχε ενεργοποιηθεί ολόκληρος μηχανισμός. Αλλά λοιπόν φαίνεται ότι κάτι από εκεί δεν υπάρχει. Απλά η απορία πολλών φίλων μας είναι αν έγιναν δειγματοληπτικά κάποιοι έλεγχοι και στις δομές των μεταναστών. Με την πειθαρχία όλων των δημοτών του νομού Καστοριά περιορίστηκαν όλες οι μετακινήσεις. Οπότε πιστεύω ότι και αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν να μετακινηθούν. Εντάξει, όχι, έβγαιναν. Ναι, εγώ όσο παρακολουθώ από το γιατρό μου, επειδή είμαι πάνω από την λεωφόρο των Κύκνων, την Καστοριά δεν την έχω δει ποτέ. Ακριβώς, στα πιο είστε και σε σημείο που είναι πολύ μεγάλη κίνηση έτσι κι αλλιώς. Ακριβώς. Δηλαδή είναι μέρες που δεν συναντώ άνθρωπο. Δηλαδή από το σπίτι μου στη δουλειά μου δεν συναντώ ούτε ένα. Πάντως φαίνεται λογικά, γιατί επαναλαμβάνω και σαν γιατρός τώρα, μιλούσαμε νωρίτερα και με τους γιατρούς του νοσοκομείου και με την κυρία Κοζατσάνη, φαίνεται τις τελευταίες μέρες είμαστε καλά, κύριε Δακόπουλε. Ότι τα μηδενικά κρούσματα, δεν ξέρω αν πρέπει να πανηγυρίζουμε από τώρα, Απλά να μην ενθουσιαζόμαστε και να μην περάσουμε στην άλλη μεριά. Πρέπει να υπάρξει μια σταδιακή αποκλιμάκωση, μια σταδιακή επανέναρξη της καθημερινότητας και όχι κατευθείαν να περάσουμε στην αντίπερα όχθη, να θεωρήσουμε ότι όλο αυτό είναι παρελθόν, γιατί νομίζω ότι ακόμα δεν είναι παρελθόν. Δεν είναι παρελθόν ακόμα. Και κάτι ακόμη, κύριε Δακόπουλε, ακούμε για τις 4 Μαΐου, για μικρά εμπορικά, για κομμωτήρια κτλ. Πιστεύετε ότι στα μέτρα τα οποία, γιατί και το 27 που ακούγεται, μην το πιστεύετε, δεν υπάρχει 27, θα φύγει και η Πρωτομαγιά και το τριήμερο, μετά θα χαλαρώσουν μέτρα. Να το ξέρουμε αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει περίπτωση για 27.
Αν πιστεύετε ότι και η Καστοριά θα ακολουθήσει τους πανελλαδικούς αριθμούς και μέτρα, ή αν πιστεύετε η Καστοριά θα μπορεί να πάει λίγο πιο πίσω, κύριε Δοκόπουλε. Εγώ πάει 15 Μαΐου. Πιο μπροστά. Εγώ ελπίζω ότι θα είμαστε πιο μπροστά. Λέτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε εδώ για να υπακούσουμε και να πειθαρχήσουμε στους καθήλων αρμόδιους. Εγώ έχω μάθει και στην επιστήμη μου να παρακολουθώ τις εξελίξεις και να τις σέβομαι και να τις ασπάζομαι. Με τον ίδιο τρόπο εμπιστεύομαι τους ανθρώπους που έχουν την θέση και τη γνώση για να αναλαμβάνω αυτές τις ευθύνες και είμαι νομίζω σε υπέρ. Μάλιστα. Τώρα, και κλείνοντας να πούμε το εξής. Την προηγούμενη φορά υπήρξαν κάποιες εισηγήσεις και από τον Δήμο και τον Βουλευτή και τα λοιπά για την παράταση μη της καραντίνας. Θα υπάρξει κάτι καινούργιο και τώρα ή όχι? Θα υπάρξει? Δεν έχω κάποια τέτοια. Δεν το έχετε κάτι τέτοια πληροφορία. Ωραία. Σας κύριο Δαπάσης. Καλή σας ημέρα και σε εσάς. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.